Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής του νέου Διευθύνοντα Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας και όπως φαίνεται οι επικρατέστερες υποψηφιότητες είναι δύο. Μαζί μας η Βάσου Αγγελέτου. Βάσου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Η κούρσα της διαδοχής βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν οι επίσημες διαδικασίες με το Nomination Committee, την επιτροπή δηλαδή που επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και καταλήγει σε κάποιους επικρατέστερους, τους οποίους στην κατόπιν προτείνει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη και θα καταλήξει σε αυτόν που ο βασικός μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας, που είναι το Ταμείο δηλαδή, θέλει, προτιμά με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια. Κατόπιν, θα πρέπει να συμφωνήσει, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο θα αποφασίσει εάν συμφωνεί ή όχι με την επιλογή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ούτως ώστε να καταλήξουμε πια στο νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, μετά από 2,5 περίπου μήνες που μένει καινή η θέση, όταν παραιτήθηκε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. Γιατί τόσος καιρός? Γιατί, εντάξει, δεν είναι απλή η θέση. Έχει πολλές εκκρεμότητες η Εθνική Τράπεζα. Καταρχάς, είναι μια θέση κομβική για το τραπεζικό σύστημα, η οποία συνδυάζει εύθραστες ισορροπίες, γιατί έχει λόγο και η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, ο SSM, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός, είναι εκεί και ζητά ανεξαρτησία πολιτική για τις τραπεζικές υψηλές θέσεις. Επομένως, υπάρχουν πολλά παρασκηνιακές διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι οι υποψηφιότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή παίζουν και είναι πάνω στο τραπέζι είναι του Παύλου Μιλωνά, αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας που εκτελεί χρέη σε όλο αυτό το διάστημα. Είναι ο άνθρωπος μέσα από την τράπεζα. Και η άλλη υποψηφιότητα που ακούγεται πολύ έντονα είναι του Νικόλαου Καραμούζη, απερχόμενου Προέδρου της Eurobank, ο οποίος θεωρείται ένας άνθρωπος πολύ δυναμικός, έχει καθορίσει τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες. Ο ίδιος έχει φιλοδοξία να συνεχίσει σε εκτελεστικό ρόλο. Φαίνεται λοιπόν ότι επιδιώκει μια τέτοια θέση, μια τέτοια μετακίνηση. Το θέμα τώρα είναι τι θα αποφανθεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που έχει ποσοστό 40% στην Εθνική Τράπεζα, και εάν η επιλογή αυτή θα βρει σύμφωνο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής. Πάντως, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις, θα γνωρίζουμε, θα έχουμε την ανακοίνωση του, σίγουρα ίσως και σε διάστημα 2 εβδομάδων, έως τις 26 Ιουλίου, που είναι η Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας.